στο διαδίκτυο. Είναι πρώτη, το πρώτο σε likes, η πρώτη σε likes ανάρτηση που έχει γίνει ποτέ. Τι σκέφτονται, παιδάκι μου, αυτοί οι τύποι που ασχολούνται με τη διαφήμιση, τι σκέφτονται οι creative directors, τι σκέφτεται ο κόσμος της διαφήμισης, που στηρίζει βεβαίως ένα τέτοιο παγκόσμιο είδωλο όπως η Beyoncé, που επηρεάζει εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, τι σκέφτονται για να το πάνε παρακάτω. Και με αφορμή αυτό, ας μπούμε λίγο στα άδυτα της διαφήμισης. Και με αφορμή τα Hermes Awards, καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Έχουμε καλέσει κοντά μας έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους της διαφήμισης, τον κύριο Θοδωρή Τσεκούρα. Καλή σας μέρα. Είναι κοντά μας λοιπόν να μας πει ποια είναι η δημιουργική δουλειά, πώς γίνεται αυτή η δημιουργική δουλειά στον χώρο της διαφήμισης, κύριε Τσεκούρα. Η δημιουργική δουλειά είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, ειδικά όταν έχεις να δουλεύεις με την Beyoncé. Μπορείτε να δουλέψετε και με λιγότερα διάσημα προϊόντα και να τα κάνετε διάσημα. Αυτό είναι καλύτερα να κάνετε. Νομίζω το πρόβλημα στη διαφήμιση είναι όταν είναι όντως διάσημα τα προϊόντα. Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχεις δει, το έχεις ξαναδεί. Φανταστείτε ένα προϊόν με το οποίο το ξέρεις από παιδί. Είναι στο σπίτι σου συνέχεια. Ο διαφημιστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα το κάνει να το ξαναερωτευτείς. Να το δεις στο σούπερ μάρκετ και να πεις αυτό το οποίο έχω βαρεθεί και το βλέπω τόσα χρόνια είναι ενδιαφέρον. Άρα είναι μεγαλύτερη πρόκληση αυτή από το να δημιουργήσετε. Κάτι άγνωστο, το πάρετε και να το φτιάξετε μύθο. Μα, προσπαθούμε να κάνουμε ανθρώπους να ερωτεύονται κάθε μέρα. Προσπαθώ να το δω λίγο ποιητικά για να δώσω νόημα στη ζωή μου. Είναι σαν να γράφουμε ένα ερωτικό γράμμα ανάμεσα σε ένα μπραντ και, και στο κοινό. Και εκεί τα μυστικά σας ποια είναι. Δηλαδή, πείτε μου, κάντε μου λιγάκι αναγνώριση χώρου. Πώς αναγνωρίζετε το χώρο της δημιουργίας μέσα στη διαφήμιση. Ξέρετε, ως διαφημιστής, όσο περισσότερα πράγματα βλέπεις, όσο αν είσαι περίεργος, αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο προσόν του να είσαι δημιουργικός. Όσο περισσότερα πράγματα ξέρεις, όσο πιο περίεργος είσαι, τόσα πράγματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στη δουλειά σου. Από εκεί εμπνέεσαι. Είναι... Από ό,τι βλέπεις. Από ό,τι βλέπεις γύρω σου. Άρα για σένα, η δουλειά για τον άνθρωπο που κινείται στους χώρους τους δικούς σας. Είναι να χαζεύεις το Ιντερνετ. Είναι η ίδια του η ζωή. Έτσι. Είναι η καθημερινότητά του, είναι οι φίλοι του κλπ. Σας αρέσει να περνάτε από διαδικασίες κρίσης και που καταλήγουν σε βραβεία κλπ. Την αγαπάτε τη βράβευση ή σας αγχώνει. Κοίταξε. Ή δεν λειτουργεί για σας καθόλου. Όταν παίρνεις βραβεία είναι καλά. Όταν δεν παίρνεις βραβεία είναι λίγο βαρετό. Αλλά ναι, την αγαπάμε. Την αγαπάμε. Δηλαδή, θέλετε την επιτυχία. Αλλιώς δεν είναι. Καθόμαστε στο σπίτι μας. Τα Hermes Awards είναι κάτι σαν τα Oscars. Είναι οι άνθρωποι της διαφήμισης οι οποίοι βραβεύουν τις δουλειές οι οποίες εκείνοι πιστεύουν ότι είναι καλές. Mm-hmm. Δεν είναι ότι βραβεύουμε τις δουλειές οι οποίες έχουν πετύχει. Όπως και στα Oscar, δεν παίρνουν βραβείο αυτοί που έχουν κάνει τα περισσότερα εισιτήρια. Έτσι λοιπόν, είναι ένας μπούσουλας για να ξέρεις πού η ελληνική διαφήμιση θέλει να πάει. Τι είναι αυτό το οποίο μας άρεσε, τι είναι αυτό το οποίο ζηλέψαμε και θα θέλαμε να είχαμε κάνει κι εμείς. Επίσης είναι. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι θέμα ταλέντου, αν είναι θέμα εξάσκησης, αν είναι θέμα δεξιότητας, η δημιουργικότητα τι είναι. Ξέρετε κάτι, η διαφήμιση είναι σαν το μακιγιάζ που μόλις έβαλα. Είναι κάτι το οποίο είναι ταλέντο ασφαλώς, αλλά είναι και τέχνη. Όσο καλύτερα το κάνεις, όσο πιο προσεκτικά το κάνεις, τόσο πιο επιτυχημένο το κάνει. Δώστε μου και τα χαρακτηριστικά του καλού δημιουργού, ποια μπορεί, του καλού δημιουργικού. Ποια πρέπει είναι. Να κάνει καλά λογοπαίγνια. Αυτό είναι προϋπόθεση. Άρα λοιπόν θέλει σλόγγαν η ιστορία. Θέλει ταλέντο να έχει. Θέλουμε στη διαφήμιση ψάχνουμε ανθρώπου που μιλάνε καλά το λόγο, χειρίζονται καλά το λόγο, γράφουν καλά. Άνθρωποι που ζωγραφίζουν. Άνθρωποι που έχουν φαντασία. Και άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι, καταλαβαίνουν τι συμβαίνει τριγύρω του. Και χιούμορ. Καλό θα ήταν και αυτό. Πρέπει να αφαιρεί λέξει, έτσι. Ναι. Είσαι όσο πιο καλός είσαι στην κόμμα, τόσο καλύτερος είσαι στο να γράφεις. Όπως το Twitter που γράφει 140 χαρακτήρες. Αν γράφεις παραπάνω δεν έχει νόημα. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι πολύ καλύτερες δουλειές. Από αυτές που κάνω, έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτά που έχω κάνει, όχι. Όχι καθόλου, αντιθέτως. Ούτως ή άλλως έχετε πάρει τόσα βραβεία, τι πρόβλημα να έχω εγώ. Να είστε καλά, πολύ θα ήθελα να σας βιάξω. Μείνετε λίγο εδώ, θα μας βοηθήσετε να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Εμείς στο μεταξύ θα πάμε που αλλού σε διαφημίσεις.